Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου, και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Art Channel Thrakis. Η σημερινή μέρα σηματοδοτείται από την κρίσιμη διαπραγμάτευση και την παρουσία στο Eurogroup του Πρωθυπουργού αλλά και του Υπουργού Οικονομικών, όπως άλλωστε μετατίθεται για αύριο, θα πρέπει να πούμε, στο ιστορικό της χώρας, η τελική κατάληξη στο πρόσωπο το οποίο θα προτείνει η κυβέρνηση ως πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν αυτά είναι δύο γεγονότα τα οποία σηματοδοτούν την επικαιρότητα σε ευρωπαϊκό και ελληνικό επίπεδο και αντλούν γύρω από αυτά το ενδιαφέρον των μέσων μαζικής επικοινωνίας, πάμε να δούμε ποια είναι εκείνα τα στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν την τοπική μας πραγματικότητα, ξεκινώντας με την σύσκεψη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομωτινής, η οποία πραγματοποιήθηκε το πρωί. Εκεί ξεχώρισαν η πίστοση των 86.000 ευρώ για την απαλωτρίωση της μετεγκατάστασης του Αλάνκουγιου, δηλαδή του συνοικισμού των ΡΟΜ στο τέρμα της οδού Ανδριανοπόλεως, από εκεί προς το Κικίδιο, καθώς και το πρώτο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υλοποίηση δράσεων του έργου Μπασάκα. Στη συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κομωτίνης, ένα από τα θέματα που ξεχώρισαν ήταν η πίστοση των 86.000 ευρώ για την απαλωτρίωση του θέματος της μετεγκατάστασης του Αλάνκου για το τέρμα της οδού Ανδριανοπόλεως στο Κικίδιο. Περάσαμε την πίστοση για τις 86.000 ευρώ, προκειμένου να πληρωθούν και τα τελευταία χρήματα για την απαλωτρίωση του χώρου για τη μεταφορά του οικισμού Ανδριανοπόλεως. Είναι 86.000, οι οποίες δεν καλύπτονται από κάποιο πρόγραμμα, θα τα πληρώσει ο Δήμος με τα λεφτά των δημοτών του. Είναι χρήματα όμως που θα πιάσουν τόπο, γιατί όταν με το καλό, γιατί όπως έχω πει και άλλη φορά, θα περάσουν αρκετά χρόνια για να ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή. Αλλά όταν με το καλό ολοκληρωθεί η διαδικασία της μετεγκατάστασης, θα είναι κάτι που θα περιποιεί τιμή για όλη την πόλη. Ότι θα εξαλειφθεί αυτό το όνειδος και αυτή η ντροπή να υπάρχουν συμπολίτες μας που ζουν σε αυτές τις συνθήκες. Ένα άλλο θέμα που ξεχώρισε ήταν και το πρώτο πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την υλοποίηση δράσεων του έργου Μπαζάκα, ένα κοινό επιχειρησιακό πρόγραμμα Μαύρη Θάλασσα 2007-2013, όπου τελικά θα γίνει διαπραγμάτευση για να βρεθεί ανάδοξο, αφού δύο φορές ακυρώθηκε ο διαγωνισμός. Είναι ένας διαγωνισμός που έχει βγει δύο φορές στον αέρα με όλες τις διαδικασίες. Δεν υπήρξε δυστυχώς ενδιαφερόμενος. Και επειδή το πρόγραμμα πρέπει να κλείσει μέχρι τα τέλη του χρόνου, η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε να πάμε σε διαπραγμάτευση, προκειμένου να βρούμε έναν ανάδοχο να εκτελέσει το συγκεκριμένο κομμάτι του έργου. Η αλήθεια είναι ότι η προσπάθεια που έχουμε κάνει 4 χρόνια τώρα είναι να αξιοποιήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο τους ευρωπαϊκούς πόρους για το όφελος των συνδημοτών μας. Μπορώ να πω και είναι πολύ σεμνότητα ότι έχουμε πετύχει θεματικά αποτελέσματα. Το λέω γιατί αυτά βγαίνουν από τα νούμερα, δεν βγαίνουν από τα λόγια του κάθε δημάρχου. Και δεν θέλουμε να χάσουμε ούτε μια ευκαιρία από τις δυνατότητες που μας δίνουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Γι' αυτό το λόγο, σύμφωνα και με τις διατάξεις του νόμου, θα πάμε σε μια διαπραγμάτευση προκειμένου να βρεθεί ανάδοχος να εκτελέσει το έργο αυτό. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να ανοίξουμε ένα εντελώς διαφορετικό θέμα, το οποίο μας απασχολεί ήδη από τις αρχές Ιανουαρίου, όταν τότε σημειώθηκε το χτύπημα στη Γαλλία και μάλιστα στο περιοδικό Charlie Hebdo. Αποτέλεσμα ήταν 12 θύματα και μια σειρά αντιδράσεων, αντισυμπτωτές αντιδράσεις σε όλη την Ευρώπη, αλλά επίσης επαναφορά του πολιτισμικού διαλόγου και της κοινωνικής ταυτότητας, όχι μόνο στην περιοχή της Γαλλίας, αλλά στην συγκεκριμένη χώρα, αλλά και ευρύτερα. Και ήταν μόλις προχτές ένα ακόμη χτύπημα, έκανε στην Δανία και στην Κοπενχάγη, έκανε το συγκεκριμένο ζήτημα ακόμη περισσότερο επίκαιρο. Όταν ένας 22χρονος αυτή τη φορά εξαπέλυσε πύρη, ήταν ο Ομάρ Ελ Χουσεϊν και ήταν ένα παιδί το οποίο γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Δανία. Όλα αυτά τα συζητούμε ευθύς αμέσως με τον κύριο Στέφανο Γραβάνη, τον οποίο καλησπέριζουμε στο στούντιο του Art Channel. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε. Καλησπέρα και σε εσάς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς, κύριε Γραβάνη, θα πρέπει να πούμε ότι είστε ειδικό επιστημονικό προσωπικό στη νομική σχολή του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, όπου εκεί διδάσκεται επιστημονικά, όπως τα λέγαμε γαλλικά, στους φοιτητές της νομικής σχολής τα τελευταία πόσα χρόνια? 5 χρόνια. Τα τελευταία και 5 χρόνια. Διδάσκω ακριβώς γαλλικά ακαδημαϊκών σκοπών. Έτσι. Γαλλικά ακαδημαϊκών σκοπών, για να ακριβολογούμε. Αυτό το οποίο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε τώρα,
σχετίζεται ίσως με τον απόϊχο ή τον αντίκτυπο αυτού του πράγματος, αυτής της διαδικασίας του Ζεσουί Σαγλή, που ουσιαστικά όπως υποστήριξε ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος και ανέβασε πρώτος το συγκεκριμένο σύνθημα, σημαίνει ότι είμαι ελεύθερος και δεν φοβάμαι. Για να μας δώσετε ένα περίγραμμα αυτού του πράγματος, μιας και ύστερας άνθρωπος ο οποίος έχετε και μια ειδικότερη σχέση με τη Γαλλία. Καταρχήν, μετά την πρώτη εβδομάδα στη Γαλλία, αυτό το χτύπημα και την δολοφονική ενέργεια και το σοκ που υπήρχε στην γαλλική κοινωνία και στην Ευρώπη, άρχισε να υπάρχει ένας διάλογος σε όλα τα μέρη της κοινωνίας, σε όλους τους κοινωνικούς, πολιτικούς, ακόμη και εργασιακούς χώρους όσον αφορά για το πού πάει η Γαλλία, τι κοινωνία θέλει και ποια πρέπει να είναι η στάση ενός πολίτη, ενός Γάλλου και κατά συνέπεια ενός Ευρωπαίου μπροστά σε αυτά τα φαινόμενα. Έτσι δημιουργήθηκε, θα λέγαμε, μια κρίση συνείδησης αλλά και ταυτότητας πολιτισμικής, κοινωνικής και κατ' επέκταση σε πολλά σημεία πολιτικής. Έχει ένα ενδιαφέρον στην κουβέντα μας το γεγονός ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι εξαπέλυσαν πυρ ήταν γηγενείς. Δηλαδή, ίσως και να ήταν τρίτης, τέταρτης. Πολύ... ακριβώς, τρίτης συνήθως. Δεύτερης ή τρίτης. Δεύτερης ή τρίτης γενιάς. Δεύτερης ή τρίτης γενιάς απόγονοι μεταναστών. Και επίσης έχει και ένα ενδιαφέρον να δούμε εδώ τι ακριβώς συμβαίνει με την Γαλλία, με την συγκεκριμένη χώρα και επίσης αν υπάρχει επίσημη θρησκεία. Για να αντιληφθούν και οι τηλεθεατές μας για ποιο ίσως κράτος ομιλούμε. Ναι. Καταρχήν, στη Γαλλία δεν υπάρχει επίσημη θρησκεία, αν θέλουμε να το προσεγγίσουμε με την Ελλάδα που γνωρίζουμε την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει επίσημη θρησκεία, όπως εδώ είναι η Ορθόδοξη, και αυτό είναι αυτό που λένε οι Γάλλοι σε λιτά λαϊκ. Δηλαδή υπάρχει ο διαχωρισμός από τις αρχές του 20ου αιώνα, του κράτους και της Εκκλησίας και ο καθένας είναι ελεύθερος, όπως και στην Ελλάδα, εντάξει, να πιστεύει σε όποιο δόγμα ή θρησκεία θέλει. Θα πρέπει αυτό με βάση... όμως υποστηρίχθηκε, συγγνώμη σας διακόπτω, και θα ήταν έτσι σημαντικό να το δούμε και από εσάς, να το υποστηρίξετε τώρα, ότι αυτό έφερε και μία σειρά πραγμάτων, συμπεριφορών γενικότερα στην σύγχρονη γαλλική κοινωνία, σωστά, όπου απαγορεύτηκαν τα όποια φερόμενα θρησκευτικά σύμβολα, θέλετε να μας δώσετε κάτι σε λεπτομέρειες. Υπήρχε νόμος ήδη πάνω από μία δεκαετία που απαγόρευε να φαίνονται, να είναι διακριτά τα θρησκευτικά σύμβολα στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ίσως αυτό συνετέλεσε και στην περιχαράκωση και απομόνωση κάποιων πλευρών της κοινωνίας και ειδικά άτομα και ομάδες που ήθελαν να υπερασπίσουν την θρησκεία τους και και ήταν πιο ευαίσθητα σε θρησκευτικά ζητήματα. Από τη μία πλευρά, από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να πούμε ότι γενικότερα θα πρέπει να δούμε και το ζήτημα της ελευθερίας έκφρασης του τύπου. Οι σκητσογράφοι στην Γαλλία γενικότερα και βέβαια παντού στον κόσμο είναι πάρα πολύ δυνατοί οι πένες τους. Ουσιαστικά έρχονται να πούν μέσα από τη σύντομη λεκτική αναφορά και το σκίτσο πολύ μεγάλες αλήθειες ή αν θέλετε με εφάνταστο τρόπο να επισημάνουν τα καλώς και τα κακώς κείμενα. Δεν ήταν η πρώτη φορά λοιπόν υπ' αυτή την έννοια που κάποιος σκητσογραφούσε τον Μωάμεθ. Ναι, καταρχήν είχαμε μία σειρά διαφόρων συγκρούσεων, όχι σε επίπεδο μιας ένοπλης ενέργειας, αλλά είδαμε απειλών, συγκρούσεις λεκτικές, διαμαρτυρίες, αντιπαραθέσεις. Απλά αυτό το διάστημα θα μπορούσαμε να πούμε πως ήταν πιο σκληρές οι αντιπαραθέσεις με την τζιχάντ και πιο φανατικούς μουσουλμάνους. Όμως θα πρέπει να δούμε αυτό
που είχαμε πει και σε άλλες συζητήσεις, τι είναι αυτό που οθεί κάποιον νέο, γιατί είναι νέοι σε ηλικία, να φτάνουν σε αυτό το σημείο, σε αυτές τις ενέργειες. Άρα μπορούμε να δούμε εδώ ίσως ζητήματα που άπτονται της ίδιας της γενιάς, της κοινωνίας, που έρχεται να επισημάνει ορισμένες ή να οξύνει ορισμένες συμπεριφορές. Γιατί, από πού απορρέει? Από την διαφορετική στάση και αντίληψη απέναντι και στα δικαιώματα απέναντι στην εργασία, στην ίδια στην ένταξη στην κοινωνία. Ποια είναι τα ζητήματα εκείνα τα οποία προκύπτουν τελικά σε όλο αυτό τον μήνα της συζήτησης μετά και του Ζεσού Ισαγλή? Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε τον αντίκτυπο, όπως είπαμε, και που θα μας προβληματίσει σαν Ευρωπαίους πολίτες επίσης, όλο αυτού του γεγονότος. Πρώτα, και όλες οι συζητήσεις, οι σκέψεις κατευθύνονται προς αυτό το σημείο, ότι όλες αυτές οι ακραίες συμπεριφορές δημιουργούνται λόγω του κοινωνικού, πολιτισμικού και υπάρχουν και κάποιες θεωρίες, κυρίως οικονομολόγων, που λένε του οικονομικού χάσματος. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι και του κοινωνικού χάσματος απόρρια, αλλά και κάποιου, όχι τόσο οικονομικού, όσο και προσωπικού αδιεξόδου, που δείχνει ότι η κοινωνία μας αυτά τα χάσματα δεν προσπαθεί να τα καλύψει. Θέλει προσπάθεια και από τον στενό περίγυρο στην κοινότητα, αλλά και όσον αφορά το κράτος. Για παράδειγμα, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή στα παιδιά που είναι σε πιο υποβαθμισμένες περιοχές, που έχουν προβλήματα οικογενειακά, κοινωνικά, και πιστεύω ότι αυτή είναι και η βάση. Αν ανατρέξουμε στο παρελθόν σε ανθρώπους που προέβησαν σε τέτοιες αποτρόπες ενέργειες, είναι το θέμα αυτού του χάσματος που δημιουργείται πρώτιστα κοινωνικό, πολιτισμικό και ακολούθως οικονομικό. Και σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι πάντα υπήρχε αυτό το χάσμα. Για παράδειγμα, στην ταινία «Το μίσος» του Ματιού Κασουβίτς, που θεωρείται ταινία cult, δεν ξέρω αν την έχετε δει, δείχνει, ο Κασουβίτς είχε σκοπό, όπως είπε, να δείξει και το χάσμα, αλλά και την βία και την αστυνομική βία, είχε και αυτό την πλευρά ο Κασουβίτς. Έχουμε τρεις νέους που είναι σε απόγνωση και περιφέρονται στα προάστια, που είναι ένας Εβραίος, ένας Μουσουλμάνος και βλέπουμε και έναν που είναι, δεν ξέρω, αφρικανικής καταγωγής, δεν προσδιορίζεται το θρησκευμά του. Το αδιέξοδό τους από πού προκύπτει, από την ίδια την κοινωνία ή με τα γνωστά ζητήματα, διλήμματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι κάθε γενιάς? Πού εντοπίζεται? Θα έλεγα ότι στο συνεχιζόμενο δίλημα της απομόνωσης ή της προσπάθειας ένταξης σε μία κοινωνία από κοινωνική, οικονομική και πολιτισμική πλευρά. Βλέπουμε ότι, εντάξει, στις προηγούμενες δεκαετίες, το 80 και το 90, κυρίως ήταν ο κοινωνικός αποκλεισμός και ο οικονομικός. Σωστά. Γιατί, για παράδειγμα, ήταν πιο υποβαθμισμένα τα σχολεία, αν και έγιναν ενέργειες από το γαλλικό κράτος, σε άλλες περιπτώσεις πήγανε καλά, σε άλλες όχι. Επίσης, ενώ στη δευτεροβάθμια έγιναν κάποιες προσπάθειες, το χάσμα υπήρξε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και τώρα τελευταία δημιουργούνταν προσπάθειες και σκέψεις ώστε να μην υπάρξουν, για παράδειγμα, η Γαλλία, η περίφημη ΕΝΑ, από όπου βγαίνουν οι πρωθυπουργοί, École Nationale d'Administration, δέχονταν σπούδαστες, φοιτητές, οι οποίοι έκαναν 2 και 3 χρόνια προετοιμασία, κάποιος νέος που προερχόμενος από μια οικογένεια με πιο χαμηλό ίσως εισόδημα, με όχι τόσα πολλά κοινωνικά και πολιτισμικά ρεθίσματα, δεν θα πήγαινε. Θα πήγαινε σε μια τεχνική σχολή ή σε μια σχολή πανεπιστημιακή. Άρα έκανε άνοιγμα τώρα τελευταία για να μπορέσουν να μπουν σε αυτήν την περίφημη σχολή και νέοι από, θα έλεγα, πιο ευπαθείς ομάδες. Επίσης, δεν είναι τυχαίο ότι ο Μανιουέλ Βάλτς, ο πρωθυπουργός της Γαλλίας, μίλησε για ένα σύγχρονο apartheid. Ακριβώς ήταν η έκφραση που χρησιμοποίησε. Δεν είναι θέμα, και θα λέω ότι δεν είναι θέμα τιμωρίας, να τιμωρήσεις κάποιον που προέβησε σε μία δολοφονία.
είναι και θέμα πώς θα αποτρέψεις άλλους νέους να μπορέσουν να... Αντίστοιχες σωστά. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό κομμάτι της κουβέντας και μας. Και επίσης θα ήθελα να προσθέσω σε αυτό ότι θα πρέπει λίγο και σαν εκπαιδευτικοί αλλά και σαν σύγχρονοι πολίτες να δούμε ποια είναι τα αιτήματα και τα καυτά ζητήματα κάποιου που έχει κάποιες ευαισθησίες, όπως η συγκεκριμένη περίπτωση. Για παράδειγμα, πρέπει να δούμε τι είναι αυτό που θέλουν κάποιοι που θεωρούνται ότι δεν εκπροσωπούνται σωστά, ότι δεν εκφράζουν, ότι δεν σέβεται κάποιος την θρησκεία τους. Γιατί, για παράδειγμα, αντιδρά άσχημα, αντιδρά σε έναν ακραίο τρόπο. Και επίσης, δεν σημαίνει ότι κάποιος, επειδή πιστεύει στην θρησκεία του ή σε ένα δόγμα οπουδήποτε, συνεχώς ότι φταίνε όλοι γι' αυτό ή ότι πρέπει να τους απομονώσουμε. Όπως έχουμε δει παραδείγματα κάποιων εκπαιδευτικών που στη Γαλλία και ειδικά όπως λέγαμε στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε νομική σχολή που αρνούνταν να κάνουν μάθημα επειδή η κοπέλα φορούσε τη μαντήλα. Με αυτήν την λογική και θα απομονωθούν και θα έχουν μία άρνηση και μία έχθρα προς την γαλλική κοινωνία. Άρα, η κουβέντα που έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 μήνα περίπου στη Γαλλία σχετίζεται με το τι κοινωνία προφανώς θέλουν οι ίδιοι οι Γάλλοι και για να επιτευχθεί ποιες μπορεί να είναι οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων αυτής της πολυπολιτισμικής κοινωνίας. Θυμάμαι ότι πριν από 3 ή 4 χρόνια έχουμε παρακολουθήσει πάρα πολλά πλάνα όπου πραγματικά κοντά στο κέντρο του Παρισίου καίγαν τους κάβους και υπήρχαν διάφορες εστίες πυρκαγιάς. Επίσης σε μία διαμαρτυρία για άλλα δεδομένα και αντικείμενα. Άρα, η όποια λύση ή όποια πρωτοβουλία λαμβάνεται σε πολλαπλά επίπεδα στους δημοσιογράφους, υπερασπιζόμενοι της ελευθερίας της έκφρασης, στην ίδια για την κοινωνία να φουγκράζεται περισσότερα τα αιτήματα, μάλλον στην ίδια την πολιτεία και στην παιδεία ή στην εκπαίδευση πρέπει να γίνεται να δίδεται η μεγαλύτερη βαρύτητα. Okay. Τι λέει η Γαλλία λοιπόν για αυτό τον πολιτισμικό και κοινωνικό διάλογο? Αμέσως μετά τα γεγονότα αυτά στάλθηκε μία εγκύκλιος προς τους εκπαιδευτικούς των γυμνασίων και των λυκείων της Γαλλίας, ώστε να προσέξουν πώς θα μιλήσουν στο γεγονός αυτό, καθότι έχει και πολλούς μουσουλμάνους σπουδαστές και μαθητές, και άρχισε να σκέφτεται η γαλλική κυβέρνηση και το γαλλικό Υπουργείο Παιδείας να δημιουργήσει κάποια προγράμματα και να κατευθύνει την εκπαίδευσή τους και την παιδεία τους και την καλλιέργεια των νέων προς την ανεκτικότητα και την πολιτισμικότητα και επίσης τον σεβασμό του άλλου. Γιατί θα πρέπει να πούμε ότι στη Γαλλία τα τελευταία χρόνια αρχίζει και ένας φόβος προς τους μουσουλμάνους. Δηλαδή θεωρώ, για παράδειγμα, από την άκρα δεξιά κάποια φαινόμενα που δεν είναι συνηθισμένα. Τι εννοώ? Για παράδειγμα, υπάρχει κάποιες ομάδες, ας πούμε ξέρουμε, θεωρούμε στη Γαλλία ακροδεξιό, Le Front National, το εθνικό μέτωπο, με την Marine Le Pen. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που δεν φαίνονται τόσο, όπως La Riposte Laïque και Le Bloc Identitaire, που αυτές θεωρούνται... Αυτές τι ομάδες είναι, τι προελεύσεως? Αυτές είναι ομάδες... Πολιτικές. Θα έλεγα ότι είναι πολιτικές ομάδες, οι οποίες κυρίως η La Riposte Laïque θεωρείται σαν μια ομάδα που δεν εκπροσωπεί τόσο πολιτικά, όσο θέλει κάνει έναν αγώνα ενάντια στους μουσουλμάνους. Για παράδειγμα, πήγανε και δεν έχουν σαν τόσο σκοπό να εκπροσωπηθούν πολιτικά, αλλά να εκδηλώσουν αυτήν την δυσπιστία τους προς τους μουσουλμάνους. Για παράδειγμα, πάνε σε ένα στυλιόν, πάνε σε ένα fast food για μουσουλμάνους, που ξέρουμε ότι που οι μουσουλμάνοι, οι άνθρωποι δεν τρώνε χοιρινό, και αυτοί πήγαιναν όλοι 50 άτομα μαζί και ζητούσαν χοιρινό. Μάλιστα. Δηλαδή προκλητικότητα και τα βιντεοσκοπούσαν με σκοπό να τα βάλουν στο ίντερνετ, να τα ανεβάσουν, να τα αναρτήσουν και να προκαλέσουν έτσι και συζήτηση. Οι La Riposte Laïque είναι άνθρωποι της καθημερινότητας, δεν είναι κάποιοι πολιτικοί που έχουν κάνει ένα κίνημα. Συγκεντρώνονται συχνά, συνεδριάζουν κάποιοι από αυτούς, δεν ξέρω από ποια ομάδα από αυτούς, ένα βράδυ σηκώθηκαν, έβαλαν τους ήχους από τελετή θρησκευτική μουσουλμάνων για να δείξουν ότι μας ενοχλούν με τα μεγάφωνά τους.
Και δεν είχαν σκοπό ούτε να προκαλέσουν κάποιον τίποτα, και να το βιντεοσκοπήσουν και να πετάξουν. Να δημιουργήσουν τα σχόλια. Άρα βλέπουμε ότι υπάρχει, πρέπει να δούμε και αυτή την πλευρά. Και πολλοί μουσουλμάνοι διανοούμενοι, ενταγμένοι στην γαλλική κοινωνία, γιατροί, φιλόσοφοι, πανεπιστημιακοί, επεσήμαναν και αυτό το γεγονός, ότι δεν πρέπει να απομονώνεται ο κόσμος, ούτε να βλέπουμε με δυσπιστία αυτές τις ομάδες. Σωστά. Νομίζω ότι μόλις ξεκίνησε η κουβέντα γύρω από αυτό το ζήτημα, κύριε Γραβάνη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πολύ για απόψε. Να πούμε ότι δεν έχουμε όμοια χαρακτηριστικά, ούτε και πρόκειται να θέλω να πιστεύω να αποκτήσουμε στην ελληνική κοινωνία με τη γαλλική κοινωνία. Απλά το Jésus Aglí αντιπροσωπεύει, εκπροσωπεί την ελευθερία της συνείδησης, της σκέψης, της έκφρασης, της συμπεριφοράς, όπως επίσης και την απουσία του φόβου. Γι' αυτό σας προσκαλέσαμε απόψε να συζητήσουμε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και θα έλεγα σαν μια σύνοψη ότι πρέπει να μάθουμε να είμαστε ανεκτικοί, να μάθουμε να μην είμαστε δύσπιστοι και να τίνουμε το χέρι προς τον άλλον και να τον εξερευνούμε. Ναι. Δεν πρέπει να υπάρχουν ούτε οι προκαταλήψεις, ούτε τα ταμπού, είτε να αφήσουμε να κυριαρχήσουν οι εντυπώσεις, να επιβληθούν οι πολιτικές των εντυπώσεων, άρα να πηγαίνουμε προς τον άλλον, προς ό,τι μας φαίνεται ξένο προς εμάς, για να δούμε τι είναι αυτό. Αλλιώς δεν θα μπορέσουμε να ζήσουμε νομίζω σε μια τέτοια κοινωνία. Νομίζω ότι η Θράκη αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού του πράγματος. Η Θράκη, την οποία θα πρέπει να πούμε και οι δύο δεν γεννηθήκαμε εδώ, ωστόσο την επιλέξαμε. Βεβαίως, ναι, και έχουμε γνωστούς, φίλους, συνεργάτες που είναι, και, είναι περίπου η ζωή και χριστιανοί και μουσουλμάνοι και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλίμονο. Ίσα-ίσα που πρέπει για μας που δεν είμαστε για από εδώ, να δούμε αυτήν την κουλτούρα και, τα έθιμα και, και την χριστιανική παράδοση και των μουσουλμάνων που είναι πιο ανατολίτικα και, και να δούμε κυρίως τους ανθρώπους, τα ζητήματα και τα αιτήματά τους χωρίς μίση, με συζήτηση και με αλληλοκατανόηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Και εγώ. Γεια σας. Είναι η υπηαγωγή για τα παιδιά του Πέμπτου, η υπηαγωγή ο Κομωτινής, εκτός από τη βράβευση της UNICEF για την καλύτερη αφήση ζωγραφιά, βραβεύτηκαν επίσης από το Δήμαρχο Κομωτινής, Γιώργο Πετρίβη. Το βραβείο αυτό το έλαβαν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Θα πρέπει να πούμε ότι αφορά σε ένα πρόγραμμα που υλοποιεί η UNICEF σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας με στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το 5ο Νηπιαγωγείο Κομωτινής, η Νηπιαγωγή και τα παιδιά συγκεκριμένα του 5ου Νηπιαγωγείου βραβεύτηκαν τόσο από τη UNICEF για την καλύτερη αφήση σε ζωγραφιά, αλλά και από το Δήμαρχο Κομωτινής Γιώργο Πετρίδη. Για τη βράβευση είναι μεγάλη μας χαρά, μας δίνει δύναμη για να συνεχίσουμε. Ήταν ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιεί η UNICEF σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας. Στόχος είναι να γνωρίσουν τα παιδιά και να ευαισθητοποιηθούν για τα δικαιώματά τους. Από εκεί πέρα είχαν την ευκαιρία να φτιάξουν μια συλλογικά μια αφίσα, στην οποία εκφράσαν τα συναισθήματά τους και στείλαν κάποια μηνύματα στους μεγάλους για θέματα που τους αφορούν. Επίσης, στόχος είναι η οικοδόμηση κάποιων αξιών, όπως είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, η ισότητα, η αλληλεγγύη. Και νομίζω σε αυτό το κομμάτι πρέπει εμείς οι εκπαιδευτικοί και μπορούμε και έχουμε την ηθική υποχρέωση να παίξουμε πρωταγωνιστικό ρόλο. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι ζητήματα όπως είναι η φτώχεια, η κοινωνική ανισότητα, ο ρατσισμός, δυστυχώς απασχολούν και την ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα σήμερα. Και νομίζω ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να οικοδομήσουν όλες αυτές τις αξίες και μετέπειτα ως ενήλικες να τις κάνουν πράξη. Βραβευόμαστε τα τελευταία 2 χρόνια, που μας δίνει μεγάλη χαρά, που αποδεικνύουμε ότι μάλλον δεν είναι τυχαίο, ότι έχουμε τη δυνατότητα να βγάλουμε όλα αυτά τα καλά στοιχεία που έχουν τα παιδιά μας. Το ελπίζουμε τουλάχιστον να μπορούμε. Και βέβαια κάνουμε παράλληλα και άλλες δράσεις. Φέτος το σχολείο μας συμμετέχει στο πρόγραμμα Σχολεία Υπερασπιστές των Παιδιών με ένα ενδεικτικό οικονομικό ποσό. Και βέβαια όλες αυτές οι ηθικές αξίες που προείπα είναι βασικό να μην αποτελούν το στόχος μιας διδακτικής ώρας, αλλά να διέπουν όλο το πρόγραμμα όλη τη χρονιά. Και φυσικά θα κάνουμε και εμείς ίδιοι εκπαιδευτική πράξη. Για την επιτυχία των παιδιών μίλησε και ο Δήμαρχος Κομωτινής Γιώργος Πετρίδης. Δεν έχει πολλές φορές την ευκαιρία να δεχθεί ευχάριστες επισκέψεις αυτού του είδους στο γραφείο του Δημάρχου. Συνήθως έχουμε άλλου είδους επισκέψεις. Επομένως και εμένα μου φτιάχνουν τη διάθεση, αλλά αυτό που έχει σημαντικό δεν είναι η διάθεση του Δημάρχου, είναι η δουλειά που έχουν κάνει και οι δασκάλες τους και τα παιδιά. Δεν είναι τυχαίο ότι το 5ο νηπιαγωγείο βραβεύεται για δεύτερη φορά συνεχόμενη στον διαγωνισμό αυτόν.
Και επίσης δεν είναι τυχαίο ότι έτσι, με αυτά τα λίγα λεπτά της παρουσίας εδώ διαπίστωσα τον πολύ στενό και ουσιαστικό σύνδεσμο δασκάλου και μαθητή. Είναι πάρα πολύ καλό, είναι σπουδαίο για την πόλη μας να υπάρχουν τέτοιου είδους εκπαιδευτικοί, τέτοιου είδους παιδιά και τέτοιες προσπάθειες με αυτά τα αποτελέσματα. Εντάξει, ήταν μια τυπική βράβευση. Η ουσιαστική επιβράβευση της δουλειάς τους είναι για τους δασκάλους αυτό που βλέπουν έτσι στα μάτια των παιδιών. Να ευχηθώ να έχουμε πάντα τέτοιες επιτυχίες και σε άλλα σχολεία της πόλης μας, γιατί ξέρω ότι σε όλα τα σχολεία μας γίνεται καλή δουλειά. Πάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Ρίτμο Ντεάρτε της Αλεξανδρούπολης, του Πολιτιστικού Συλλόγου, τον κύριο Παντελή Καλυμνιό, σωστά? Πολύ σωστά, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων, διότι νομίζω ότι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και εμείς πληροφορηθήκαμε, κάποιοι από εμάς παρακολούθησαν, το χθεσινό ζουμπαθόν που πραγματοποιήθηκε εκεί στο κλειστό της Αλεξανδρούπολης για φιλανθρωπικό σκοπό, για την ενίσχυση δηλαδή του ειδικού σχολείου αλλά και των παιδικών χωριών ΣΟΣ της Θράκης. Ακριβώς, τα είπατε όλα μαζί. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να σας ενημερώσω ότι το event γίνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Αυτό ακριβώς είναι και το ζητούμενο, ίσως και ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία. Ότι επαναλαμβάνεται δηλαδή, και μάλιστα αυτό δείχνει και την φιλανθρωπική διάσταση ενός συλλόγου και την διάθεσή του να αναμειγνύεται ενεργά στα κοινά. Έτσι πιστεύουμε και εμείς όλα τα μέλη του συλλόγου, πιστεύουμε ακριβώς αυτό που είπατε. Παίρνουμε ενεργά μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου εδώ στην Αλεξανδρούπολη και στη Θράκη. Έχουμε φτάσει μέχρι και τη Δράμα τα δύο προηγούμενα χρόνια στην Ονειρούπολη. Αλλά το μεγαλύτερο γεγονός που κατορθώσαμε να έχουμε είναι αυτό το ζουμπαθόν. Δηλαδή με ζούμπα διασκεδάζει ο κόσμος και παράλληλα πραγματοποιεί ένα μεγάλο φιλανθρωπικό έργο, μιας και τα δύο προηγούμενα έχουν προσφέρει 6.000 ευρώ. 4.000 ευρώ την πρώτη φορά και 2 πέρσι. Επίσης όμως να πούμε ότι δεν είναι μόνο γεγονός του Συλλόγου και της Αλεξανδρούπολης, γιατί συμμετέχει όλη η Θράκη και ειδικά από τους καθηγητές χορού που έρχονται είναι από την Βόρεια Ελλάδα. Όπως συμμετοχήκατε και εσείς από την Κομωτινή, ναι, ενεργή και τις τρεις φορές συνεχόμενα. Με και τις Twins. Ναι, και ευχαριστούμε πάρα πολύ τα κορίτσια και όλους όσους μας αγαπάνε και έρχονται αφιλοκερδώς, το τονίζουμε αυτό, αφιλοκερδώς, κάνουν ταξίδι για αυτό το μεγάλο γεγονός. Το οποίο διήρκησε, διαρκεί πάνω από 3 ώρες, σωστά. Γι' αυτό είναι και μαραθώνιος. Έτσι, γι' αυτό το συνθετικό της λέξης ζούμπα και μάραθον, έτσι. Γι' αυτό και το ζούμπαθον, όπως μου εξηγούσατε. Έτσι ακριβώς. Και το εύκολο είναι και τους δασκάλους που εναλλάσσονται. Και το μαραθώνιος και το κόπος είναι για όλους που θέλουν από κάτω να διασκεδάσουν. Επίσης, να ευχαριστήσουμε όλη τη Θράκη, έτσι, όλους τους δασκάλους, γιατί ήρθανε από Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Κομωτινή, Ορεστιάδα και φέτος είχαμε συμμετοχή και από Βουλγαρία. Εξαιρετικό. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτό πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία, αυτή η εκδήλωση, με την αγαστή συνεργασία του Δήμου της Αλεξανδρούπολης. Ναι, και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμο Αλεξανδρούπολης, ο οποίος μας εμπιστεύεται και παραχωρεί το κλειστό γυμναστήριο Αλεξανδρούπολης. Πόσους συμμετέχοντες είχατε από την πλευρά του κοινού φέτος, κύριε Καλυμνιέ? Φέτος ήταν στα επίπεδα τα περσινά. Πιστεύω ήταν λίγο κάτω από 1.000 άτομα μέσα στο στάδιο. Γιατί την πρώτη φορά ήταν γύρω στα 1.300 με 1.500. Mm-hmm. Βέβαια, ο σκοπός όμως ήταν να αγγίξουμε το ποσό, το φιλανθρωπικό ποσό. Δηλαδή, να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι σημαντικό. Και αυτό το πετύχαμε και πάλι φέτος. Mm-hmm. Με τη συμμετοχή όλων των ανθρώπων, αφού να φανταστείτε τις εκδηλώσεις που κάναμε πριν το ζουμπαθόν, συμμετείχε και κόσμος που ερχόταν ως βόλτα στην Αλεξανδρούπολη. Τουρίστες, mm-hmm, δηλαδή. Μάλιστα. Και αυτό είναι επίσης εξαιρετικό, θα πρέπει να πούμε. Τώρα, τα χρήματα δίδονται πάντοτε και στο ειδικό σχολείο, αλλά και στα παιδικά χωριά ΣΟΣ. Το ειδικό σχολείο, το οποίο φιλοξενεί μικρότερα σε ηλικία παιδιά, μικρά παιδιά, έτσι δεν είναι? Στις τρεις αυτές χρονιές έχουμε βοηθήσει το ειδικό νηπιαγωγείο, ναι, και το ειδικό δημοτικό. Mm-hmm. Και φέτος πάλι, αυτή τη φορά, πάλι και τα δύο μαζί, και το νηπιαγωγείο και το δημοτικό σχολείο. Εξαιρετικά, εξαιρετικά. Επίσης να πούμε ότι την πρώτη χρονιά το δημοτικό έκανε μια πάρα πολύ μεγάλη συλλογή και αγορά.
σε εκπαιδευτικό υλικό και περηφανευόμαστε γι' αυτό εδώ πέρα, ότι το δικό μας ειδικό δημοτικό σχολείο πρέπει να έχει, πιστεύω, από την Ελλάδα το καλύτερο υλικό και το προσέχουμε σαν τα μάτια τους. Πιστεύω και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Ωραία. Νομίζω ότι έτσι πραγματικά υγιώς χτίζονται οι τοπικές κοινωνίες μέσα από προσπάθειες που αποδίδουν καρπούς και, και αυτό διαφαίνεται. Να πούμε και δύο στοιχεία του Ρύθμο Ντεάρτε. Πόσα χρόνια πολιτιστικής παρουσίας έχουν στα κοινά της πόλης? Είμαστε στον τέταρτο χρόνο. Ξεκινήσαμε σε ένα σύλλογο σε Λάτιν. Επειδή όμως τα μέλη ενεργά θέλανε να προχωρήσουμε λίγο παραπάνω και να έχουμε το δικό μας χώρο στέγασης, αυτό μας έβαλε στην ανάγκη να μπούμε και σε άλλα είδη χορού. Να έχουμε και άλλα είδη χορού. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, πέρα από τα Λάτιν, έχουμε παραδοσιακούς χορούς, έχουμε θεατρική ομάδα, έχουμε τη Ζούμπα φυσικά και παιδικά τμήματα. Μάλιστα. Τα επόμενα σχέδιά σας, η επόμενη μεγάλη εκδήλωσή σας? Νομίζω ότι είναι την επόμενη εβδομάδα στα Καρναβάλια. Στην Αλεξανδρούπολη εννοείται. Ναι, στην Αλεξανδρούπολη που γίνεται κάθε Σάββατο, μια μέρα πιο μπροστά από την Ξάνθη. Ναι, ούτως ή άλλως σήμερα έχουμε και τη φιλοξενία του κύριου Βραχιόλογλου, οπότε έχουμε και, ή είχαμε και τις περισσότερες λεπτομέρειες. Ο κύριος Αντιδήμαρχος που τη χάνει και φίλος, ναι. Μια και είμαι και εγώ στην Επιτροπή των Πολιτιστικών του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ναι, ήταν ο πρώτος που βοήθησε και συνέβαλε ενεργά στο να πραγματοποιηθεί το πρώτο ζυμπαθόν. Και η δική του ιδέα ήταν αυτή η διανομή των εισιτηρίων, η οποία στοιχίζει 2 ευρώ. Προσέξτε, το ήταν 2 ευρώ, είναι μικρή δηλαδή η αξία του εισιτηρίου. Και το δύσκολο είναι η διανομή των εισιτηρίων. Σωστά. Μεγάλη όμως προσφορά. Θα πρέπει να πούμε ότι και εδώ στην Κομωτινή τα κορίτσια προσπάθησαν αρκετά. Ναι, ναι. Το γνωρίζαμε αυτό. Και ήταν και πολύ, πολύ καλές χθες. Και γενικά όλα τα παιδιά ήταν υπέροχα. Και περάσαμε πάρα, πάρα πολύ ωραία. Αυτό λέει και το ρεπορτάζ μας, γιατί εκεί οι ειδικοί φίλοι υπήρχαν. Ήταν παρόντες. Κύριε Καλυμιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα πούμε σε σύντομο χρόνο. Να είστε καλά και καλή συνέχεια για την επόμενη εβδομάδα. Να σας ευχαριστώ. Και το Σάββατο. Να σας ευχαριστώ και να ευχηθώ ότι αυτό το κλίμα που έχουμε όλες αυτές οι πόλεις της Θράκης, ξεκινώντας από την Καβάλα μέχρι πάνω την Ορεστιάδα, που είμαστε όλοι ενωμένοι, να υπάρχει και στο μέλλον και να κάνουμε πράγματα μαζί. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε στο δελτίο σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Ενημερωτική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πρώτο καπί Κομωτινής με 2 κύριες ομιλήτριες. Το θέμα το οποίο πραγματεύτηκαν αφορούσε στις διαπροσωπικές σχέσεις και την επικοινωνία στο οικογενειακό περιβάλλον. Δύο κύριες ομιλήτριες συμμετείχαν στην ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο πρώτο καπί Κομωτινής. Η μία ήταν κοινωνική λειτουργός και άλλη ψυχολόγος. Για το θέμα ήταν διαπροσωπικές σχέσεις και επικοινωνία στο οικογενειακό περιβάλλον. Θα συζητήσουμε για τις σχέσεις που αναπτύσσουν τα μέλη της οικογένειας μεταξύ τους και πώς οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν σε μια μεγαλύτερη ηλικία, στην τρίτη και στην τέταρτη ηλικία, συμμετέχουν μέσα στις οικογενειακές σχέσεις. Για το θέμα μίλησε και η ψυχολόγος Χριστίνα Μπαξεβάνη. Είναι η αλλαγή ρόλων στην οικογένεια, ειδικά στην τρίτη ηλικία. Πώς περνάει κάποιος από το ρόλο του γονιού στο ρόλο του παππού και της γιαγιάς, πώς περνάει από το ρόλο του ενεργού πολίτη στο ρόλο του συνταξιοδοτούμενου και κοινωνικά εξαρτημένου ατόμου που χρειάζεται βοήθεια πλέον από την οικογένεια σε πολλούς τομείς και πώς αλλάζει αυτό τις οικογενειακές σχέσεις και πώς χρειάζεται βοήθεια και στήριξη για να γίνουν οι σχέσεις πιο λειτουργικές και πιο αρμονικές μέσα στην οικογένεια. Είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος των παππούδων και των γιαγιάδων στη σύγχρονη ελληνική οικογένεια για πάρα πολλούς λόγους. Κυρίως γιατί, όπως βλέπουμε, πλέον και οι δύο γονείς εργάζονται και χρειάζονται βοήθεια στη φροντίδα και στη φύλαξη των εγγονών τους, αλλά και αυτό προσφέρει και μεγάλη δύναμη και ζωντάνια στους ηλικιωμένους, καθώς όταν βρίσκονται με τα εγγόνια τους, μπαίνουν μέσα σε αυτό το κλίμα της αθότητας, της ευρηματικότητας των παιδιών. Θέλουμε να τους μιλήσουμε για το πώς οι σχέσεις μέσα στην οικογένεια μπορούν να γίνουν πιο αρμονικές και πιο λειτουργικές και πώς κάποιες δυσκολίες που μπορεί να έχουν να αντιμετωπιστούν με θετικό τρόπο και να επιτευχθούν λιγότερα προβλήματα στην καθημερινή σχέση. Θέλουμε επίσης να τονίσουμε πόσο σημαντικό είναι οι ηλικιωμένοι να βρίσκονται σε τέτοιες δραστηριότητες,
μέσα στα πλαίσια μιας ομάδας και πώς θα τους βοηθάει αυτό στις κοινωνικές, να πτύσσουν περισσότερες κοινωνικές δεξιότητες και σε ένα μέρος όπως είναι εδώ πέρα το ΚΑΠΗ, που βρίσκονται όλοι μαζί, μοιράζονται τα συναισθήματά τους και τα προβλήματά τους και τους φέρνει πιο κοντά στο να μην ξεφεύγουν από την κοινωνικότητα που είχαν συνηθίσει πιο νέοι. Και περνάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική σας ενημέρωση από τον Κώστα το Κότσι. Να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Ήταν μετά από κάκιστη εμφάνιση για τον ΓΑΣ Κομωτινής του Κλειστού Γυμναστήριο με 101-66 από τους Τιτάνες Παλαμά στα πλαίσια της 17ης αγωνιστικής της Β' Εθνικής Ανδρών του Μπάσκετ. Ήταν συντριβή για τον ΓΑΣ Κομωτινής στο Κλειστό Γυμναστήριο με 101-66 από τους Τιτάνες Παλαμά Καρδίτσας στα πλαίσια της 17ης αγωνιστικής της Β' Εθνικής του Μπάσκετ σε ένα παιχνίδι όπου παίκτης και προπονητής για τον ΓΑΣ μείνανε μόνοι τους, θα λέγαμε, μια ντροπιαστική ήττα στο Κλειστό Γυμναστήριο Κομωτινής αφού η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 46 πόντους, 43-89 στο 32ο λεπτό. Μια διαφορά που σταδιακά αυξανόταν αφού στο πρώτο 9 λεπτό είχε μόλις 6 πόντους η ομάδα του ΓΑΣ Κομωτινή. Διατίθεσαν ο κύριος Διελιανίδης και η κυρία Τζιβελεκίδου. Τα 10 λεπτά 11-27, 26-53, εμίχρονο 43-82 και 66-101 το τελικό αποτέλεσμα. Οι συνθέσεις για τον ΓΑΣ Κομωτινή Πανταζή συμμετοχή στα Ματέλους 17 με ένα τρίποντο, Διαμαντίδης 4 με ένα τρίποντο, Μανάκας Λεχούδη συμμετοχή, Ντίνας 15 με 5 τρίποντα, Κατσαούνη συμμετοχή, Μπεκρής 12 με 2 τρίποντα, Καλατζής 6 με ένα τρίποντο, Καραμπέκης Στασινόπουλος συμμετοχή, Χαλίλ Καδίρ 12 πόντι. Για τους Τιτάνες Παλαμά, Ψαρόπουλος 16 με 3 τρίποντα, Τριανταφύλου 11 με 3 τρίποντα, Λίτσο 12 με 2 τρίποντα, Πανταζής 2, Κουτίνας 14, Βουλιώτης 2, Μαλτέσιος 17, Κουσιάντζας 8 και Φούντας 19 με 2 τρίποντα. Δείτε τι είπαν μετά το όλος του αγώνα προπονητής του Τιτάνου Παλαμά Χρήστος Ζαχαρέλης και ο προπονητής του ΓΑΣ Κομωτινή Νεοκλής Λεμονίδης. Περιμέναμε την ομάδα της Κομωτινής πιο δυνατή, γιατί στο προηγούμενο μάτς μέσα στον Αργοναύτη αυτό έδειξε. Η ομάδα ήταν κατάλληλα προετοιμασμένη και νομίζω ότι πήγαμε πάρα πολύ καλά από το πρώτο ημίχρονο. Πήραμε τα rebound και πήγαμε καλά. Είναι η παραμονή, όσο πιο γρήγορα έρθει, τόσο καλύτερα, ώστε να μπορέσουμε να δουλέψουμε και τα μικρά παιδιά που έχουμε. Είπα τώρα τα παιδιά ότι έχουμε μόνο ο ένας τον άλλον. Ούτε τον κόσμο έχουμε, ούτε καμία στήριξη από κανέναν άλλον, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Οπότε πρέπει να συνεχίσουμε με αξιοπρέπεια, που σήμερα αυτό δεν ήταν αξιοπρέπεια το παιχνίδι, για μας δεν ήταν αξιοπρεπές. Τι να πω, είμαστε μόνοι μας, προπονήσεις δεν κάνουμε. Σήμερα μαζευτήκαμε για να παίξουμε πρώτη φορά ύστερα από πολύ καιρό. Είχαμε και κάποια προβλήματα με το Λεχούδη που δεν έχουμε αντικαταστάτη στο 4. Ψυχολογία δεν έχουμε, τίποτα. Πρέπει να συνεχίσουμε προσωπικά εγώ και τα παιδιά για να τελειώσει το πρωτάθλημα αυτή η ομάδα όσο μπορεί καλύτερα. Παρόν δεν υπάρχει, όχι μέλλον. Παρόν δεν υπάρχει, αυτό. Ήταν στις λεπτομέρειες για την ΑΕΚ Κομωτινής με 77-74 από τον Αστέρα Καβάλα στον ημιτελικό κυπέλλου της Εκασαμάθ. Μία πρόβα τζενεράλα για τα play-off. Ο Αστέρας στο τελικό θα αντιμετωπίσει τον Πασαραϊκό. Ντέρμπι με τα όλα του αγώνα, ο ημιτελικός αγώνας κυπέλλου της Κασαμάθ, ο ένας από τους δύο ημιτελικούς μεταξύ ΑΕΚ Κομωτινής και Αστέρα Καβάλας. Ένα ντέρμπι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες υπέρ της ομάδας της Καβάλας με 77-74, το ημίχρονο ήταν 44-39 υπέρ της ΑΕΚ Κομωτινής. Έτσι, η ομάδα της ΑΕΚ Κομωτινής αποκλείστηκε με ψηλά το κεφάλι και ταινίζει με ισοδιοξία τα play-off του πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει και τον Αστέρα Καβάλας αλλά και τον Πανσαραϊκό. Οι τρεις ομάδες που ξεκινούν με 7 βαθμούς στα play-off. Η ομάδα του Πανσαραϊκού που προκρίθηκε αυτή στο τελικό και θα αντιμετωπίσει το τελικό λοιπόν του κυπέλλου της Εκασαμάθ την ομάδα του Αστέρα Καβάλας. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν μαζί μέχρι το τρίτο λεπτό με ένα σερί 0-13. Η ομάδα του Αστέρα έκανε το 5-15 με 6-0 σερί στο 6ο λεπτό. Πλησίασε η ΑΕΚ Κομωτινής 11-15 ενώ πέρασε για πρώτη φορά μπροστά 19-17 στο 8 με ένα 8-2 σερί. Οι δύο ομάδες πηγαίνανε μαζί με την ομάδα της ΑΕΚ Κομωτινής να προηγηθεί τελικά στο ημίχρονο με 5 πόντους διαφορά ενώ προηγήθηκε στην έναρξη του 3ου δεκαλέπτου με μικρή διαφορά μέχρι 4 πόντους. Από εκεί και πέρα το παιχνίδι ήταν ντέρμπι μέχρι
και το 38ο λεπτό που το σκόρ ήταν ισόπαλο 70-70. Εκεί ένα κρίσιμο τρίποντο του Κουτσοβασίλη ήταν άστοχο, προηγήθηκε με τρίποντο του Παπαζότου τελικά στο 39 η ομάδα του Αστέρα 70-73. Στα 40 δευτερόλεπτα επιθετικό φάουλ του Αθανασιάδη δεν το εκμεταλλεύτηκε η ομάδα της ΑΕΚ Κομωτινής, ενώ με 2-2 βολές του Παπαζότου έγινε στα 20 δευτερόλεπτα το 70-75. Τελικά από εκεί και πέρα πήγαμε στη ρώσικη ρουλέτα των βολών. Πιο ψύχρεμη η ομάδα του Αστέρα Καβάλας, παρόλο το τρίποντο πέτυχε η ομάδα της ΑΕΚ Κομωτινής στα τελευταία δευτερόλεπτα με τον Σιμάκη. Είχε κρυφθεί το παιχνίδι, όπως είπαμε, πρόκριση του Αστέρα στον τελικό του κυπέλλου της Κασαμάθε. Διατίθεψαν οι κύριοι Παπαγερίδης και Ντούρα σε τα δεκάλεπτα του αγώνα. 24-19-44-39 ημίχρονο, 58-57 και 74-77 το τελικό αποτέλεσμα. Οι συνθέσεις για την ΑΕΚ Κομωτινής, σε Θεοδωρίδης 10, Χονδρόπουλος 5 με 1 τρίποντο, Βάκρινος 3, Καναρά συμμετοχή, Μεχμέτ Τσαούς 15 με 3 τρίποντα, Κουτσοβασίλης 14 με 2 τρίποντα, Μπακιρτζής 8, Σιμάκης 11 με 1 τρίποντο, Χατζιπαυλίδης 8 με 2 τρίποντα και Τερζίδης σε συμμετοχή. Για την ομάδα του Αστέρα Καβάλας, Παπαζότος 22 με 4 τρίποντα, Ανίσογλου συμμετοχή, Σπανός 2, Λαμπρόπουλος 5 με 1 τρίποντο, Ζωτίδης 3 με 1 τρίποντο, Αθανασιάδης 23 με 4 τρίποντα, Σαμαρά συμμετοχή, Χαριζάνης 18 με 1 τρίποντο, Πανδύ συμμετοχή και Μητικόπουλος 4 σε πόντι. Δείτε τι είπαν μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής του Αστέρα Καβάλας Δημήτρης Αϊβαζίδης και ο προπονητής ΑΕΚ Κομωτινής Βασίλης Τοάκης. Έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι ανάμεσα σε δύο πολύ καλές ομάδες. Το παιχνίδι κρίθηκε σε λεπτομέρειες. Όσον αφορά τη δικιά μου ομάδα, αποφασίσαμε να παίξουμε καλύτερη άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο και θεωρώ ότι από εκεί ξεκίνησαν όλα. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ούτως ή άλλως σε δύο εβδομάδες θα ξεκινήσει η τελική φάση. Οπότε έχει πολύ δρόμο και θέλει να είσαι σοβαρός πάνω απ' όλα για να μπορέσει να πετύχει το στόχο σου. Ξεκινάμε τρεις ομάδες με μία ήττα. Και οπότε από εκεί και πέρα θα έχει, αν μη τι άλλο, πολύ ενδιαφέρον το πρωτάθλημα. Καλή εμφάνιση δεν ήταν γιατί χάσαμε. Εντάξει, νομίζω ότι έχει αλλάξει η ομάδα επίπεδο και προτεραιότητες. Εννοείται ότι μετά από κάθε ήττα φταίει πάντα ο προπονητής και εννοείται να λαμβάνουν την ευθύνη 100%. Εμείς αυτή η ήττα πρέπει να μας κάνει πιο σκληρούς, πιο δυνατούς, πιο όριμους, ενώπιον της δύσκολης συνέχειας και να διορθώσουμε τα λάθη που κάναμε σήμερα. Συγχαρητήρια στον Αστέρα, συγχαρητήρια στο προπονητικό επιτελείο του Αστέρα για τη δουλειά που κάνουν. Καλή επιτυχία στο τελικό. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι από την Τρίτη να δουλέψουμε περισσότερο στο πρωτάθλημα και να διεκδικήσουμε ό,τι μας αναλογεί σε εκείνη την σταμπαράζα νόδου. Νομίζω ότι σήμερα χάθηκε στις λεπτομέρειες τα τελευταία λεπτά. Έπρεπε να διαχειριστούμε λίγο καλύτερα όταν είχαμε το προβάδισμα, δεν το καταφέραμε αυτό. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αναλογιστούμε από αύριο. Τώρα καταλαβαίνεις ότι και λόγω της δυσκολία της αναμέτρησης δεν είμαι σε θέση να αναλύσω. Σίγουρα πάντως έχουμε πολλά να διορθώσουμε για να είμαστε έτοιμοι για την επόμενη φάση. Και με αυτή την είδηση, κυρίες και κύριοι, σας καληνυχτίζουμε για απόψε. Μείνετε μαζί μας, διότι ακολουθεί η εκπομπή Μουσικές Περιπλανήσεις. Την παρουσίασή της, όπως πάντα, η Φωτεινή Πασχαλίδου, ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια της εκπομπής έχει ο Νίκος Μεραχτσάκης. Και αμέσως μετά ακολουθούν τα τελευταία νέα από τον Κώστα Τοκότσι. Από όλους εμάς, πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Κυρίες και κύριοι, καληνύχτα σας.